Θωμά Καπλάνη στη διάρκεια της σύσκεψης που συγκάλεσε ο ίδιος. Τον Ομάρχη Χαλκιδικής εκπροσώπησε ο Αντινομάρχης Δημήτρης Τζιρίτης. Θεωρώ ότι η βοήθειά τους για την επίλυση των συγκεκριμένων θεμάτων θα είναι καθοριστική. Έχουν τις δυνατότητες και τις δυνάμεις να μας βοηθήσουν. Και θέλω να πιστεύω ότι θα συμπλέψουν προκειμένου να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα. Επίσης, η κίνηση αυτή από τη μεριά του Δήμου Πολυγύρου έχει και ένα συμβολισμό, δηλαδή ότι θα πρέπει, όπως γίνεται και σε άλλους νομούς, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και οι τρεις βουλευτές και οι αυτοδιοικητικοί και όχι να αναλώνουμε τις δυνάμεις μας σε στήρες αντιπαραθέσεις, οι οποίες πολλές φορές έχουν και προσωπικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί να βλέπει προσωπικές αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να σταματήσουν στη Χαλκιδική και θα πρέπει να αθροίσουμε δυνάμεις προκειμένου να είμαστε μια υπολογίσιμη δύναμη στην Αθήνα, εκεί δηλαδή που λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις. Είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Πολυγύρου. Μερικά από αυτά είναι η ίδρυση και λειτουργία σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Πολύγυρο, είναι ο δρόμος Θεσσαλονίκης Πολυγύρου. Είναι βεβαίως η κατασκευή του γυροκομείου, είναι τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στην πρωτεύουσα και στα τοπικά διαμερίσματα, είναι η βιολογική μας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά, όπως καταλαβαίνετε, έργα τα οποία άλλα ήδη έχουν δρομολογηθεί, άλλα βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των μελετών και κάποια άλλα νομίζω ότι θα αποδώσουν σε ένα μακρόπνο σχεδιασμό τον οποίο έχει εκπονήσει, έχει ήδη σχεδιάσει η Δημοτική Αρχή. Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Δημάρχου της πρωτεύουσας, του κ. Καπλάνη, για να μας βάλει κάποια ζητήματα, προφανώς σημαντικά, που απασχολούν το Δήμο. Είμαι βέβαιος ότι αυτά θα είναι χρονίζοντα προβλήματα και τα οποία θα όλοι μαζί, γιατί από ό,τι ξέρω κλήθηκαν και οι τρεις βουλευτές, να δούμε, να εξυπηρετήσουμε και να δρομολογήσουμε ή να προσπαθήσουμε να λύσουμε κάποια αυτά τα προβλήματα. Μια καλή πρωτοβουλία του Δημάρχου Πολυγύρου να μας καλέσει για ενημέρωση. Βεβαίως έχουμε να ενημερωθούμε για σημαντικά ζητήματα του Δήμου, έχουμε και να ενημερώσουμε και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η επαφή, αυτή η συνεργασία μπορεί να αποδώσει για το καλό του τόπου γενικότερα και ειδικότερα για το Δήμο της πρωτεύουσας του νομού. Όσο αφορά εμένα βέβαια, σαν πολυγυρινός βουλευτής που είμαι, είναι πέρα του ότι είναι ξεχωριστή η χαρά μου για αυτή την επαφή και τη δυνατότητα που μας δίνεται για συνεργασία, αλλά είναι και μια ευκαιρία για να δείξω πόσο μπορώ να βοηθήσω και εγώ τον τόπο μου, αλλά και πόσο μπορεί η καλή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να φέρει θετικά αποτελέσματα, όπως είπα και για τη Χαλκιδική και για τον Πολυγύρο ειδικότερα. Είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα του Πολυγύρου, άλλα από αυτά έχουν κάποιο πρόοδο και κάποια προοπτική, άλλα από αυτά είναι βαλτωμένα δυστυχώς. Έτσι κι αλλιώς, με κοινή προσπάθεια όλων, υπάρχει δυνατότητα να ξεπεραστούν και αυτά και τα δύσκολα, υπάρχει δυνατότητα να προωθηθούν και τα λιγότερο δύσκολα, πάντοτε για το καλό του τόπου. Αυτά που μπορώ να πω εγώ είναι αυτά που ήδη έχουμε κάνει ενημέρωση σχετικά με την ερώτηση και την απάντηση που πήρα από τον Υφυπουργό, τον κ. Μακριώτη, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για 5 από τα έργα που αφορούν τον νομό Χαλκιδικής, για τα οποία αναλήφθηκαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Τα 3 αφορούν άμεσα ή έπεσα την περιοχή του Πολυγύρου. Είναι βεβαίως η ανατολική παράκαμψη, είναι βεβαίως ο δρόμος Γαλάτιστα όρια νομού, έργα σημαντικά που έχουν καθυστερήσει και που είναι καιρός πλέον να προωθηθούν και υπάρχουν οι αντίστοιχες δεσμεύσεις. Και βεβαίως μαζί με όλα τα άλλα τα ζητήματα που είναι ανοιχτά στο Δήμο Πολυγύρου, έχω να ενημερώσω και για το γυροκομείο Πολυγύρου, θα τα πω πιο αναλυτικά εδώ στη σύσκεψη, ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Πρώτα, ως γιατρός, θέλω να πω ότι το νοσοκομείο Χαλκιδικής που έχει έδρα τον Πολύγυρο βρίσκεται στο Πέρατους. Θέλω να πιστεύω ότι και οι νυν κυβερνητικοί βουλευτές, με τη βοήθεια τη δική μου ως γιατρού περισσότερο και όχι ως βουλευτού, θα τους βοηθήσω και πιστεύω να γίνει κάτι για να το χειροκροτήσουμε όλοι μαζί, για να έχουν οι Χαλκιδικιώτες και οι Χαλκιδικιώτισσες καλύτερη περίθαλψη. Εκείνο που μπορώ να πω ότι είναι βέβαιο για τον Πολύγυρο είναι η ανατολική παράκαμψη, αν τη λέω καλά, που έχει υπεροριμάσει και η οποία πιστεύω ότι θα δημοπρατηθεί. Τώρα περιμένουμε από τον Δήμαρχο να μας πει τα άλλα προβλήματα, που ξέρω ποια είναι, αλλά δεν ξέρω ποια ιεραρχεί ο Δήμος πρώτα. Είναι πρωτεύουσα του νομού και σαν τέτοια τη βλέπω και σαν τέτοια πρέπει να τη βοηθήσουμε. Οι ανάγκες της Χαλκιδικής είναι πολλές. Τα χρήματα τη φετινή χρονιά θα είναι λίγο δύσκολα, γιατί
έχουμε δύσκολη οικονομική διεθνή συγκυρία, άρα λοιπόν πρέπει να περιορίσουμε λίγο τις απαιτήσεις. Ξέρω ότι χρονίζει το γυροκομείο του Πολυγύρου που το έχει ανάγκη ο τόπος, δεν το έχει ανάγκη ο Πολύγυρος, μόνο το έχει ανάγκη η Χαλκιδική, και άλλα προβλήματα όπως της δυτικής παράκαμψης, αλλά δεν είναι θέμα να το συζητάμε για φέτος. Για φέτος πρέπει να τελειώσουμε με την αντολική παράκαμψη, να τελειώσουμε με προκηρύξεις θέσεων στο νοσοκομείο και να βοηθήσουμε όπου μπορούμε περισσότερο, γιατί βοηθώντας τον Πολύγυρο βοηθάμε την Χαλκιδική. Ευχάριστα δεξήκαμε την πρόσκληση του Δημάρχου και του Δήμου Πολυγύρου να παραβρεθούμε στη σημερινή σύσκηση με τους βουλευτές, όπου θα γίνει μια συζήτηση σε βάθος για να δούμε την προοπτική του Πολυγύρου και τα προβλήματα που έχει ο Πολυγύρος, ποια χρονίζουν και δεν λύθηκαν και αναζητούν λύση, και τον σχεδιασμό για το μέλλον, ποια ακόμα υπολείπουν να σχεδιαστούν, να προγραμματιστούν και να γίνουν. Τα προβλήματα του Δήμου Πολυγύρου γνωστό είναι πολλά. Είναι διοικητικό κέντρο, είναι πρωτεύουσα του νομού, συστεγαζόμαστε και συστεγάζεται με την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και βεβαίως δέχεται μεγάλο βάρος επισκεπτών για να εξυπηρετηθούν από την διοίκηση καθημερινά. Πέρα από εκεί, σαν χωρική ενότητα είναι από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα δήμους, και αυτό σωρεύει τα προβλήματα τα οποία αναζητούν λύση. Προσπαθεί ο Δήμος, έχουμε όλη υποχρέωση και εμείς είμαστε εδώ και εμείς Πολυγυρινοί θεωρούμαστε και οι βουλευτές, να δούμε όλοι μαζί, να βρούμε κοινή πορεία και να στοχεύσουμε εκεί που υποδεικνύει η τοπική αυτοδιοίκηση ως κορυφαίες προτεραιότητες ποιες μπορεί να είναι, να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό και να γίνει ό,τι δεν έγινε μέχρι σήμερα στον Πολύγυρο, γιατί και το δικαιούται και το αξίζει.